Όσοι βρέθηκαν σήμερα στο γήπεδο Πανεπιστημίου για τον αγώνα τη Μινοϊκή με τον Μοχό, είναι σίγουρο ότι θα τον θυμούνται για πολύ καιρό. Ήταν μια συναρπαστική αναμέτρηση για την τέταρτη αγωνιστική τη ΑΕΠΣΗ, όπου ο Μοχό επικράτησε με το εντυπωσιακό 3-4. Η διακύμανση του σκορ και η μεγάλη προσπάθεια από όλου του παίκτε κράτησε την αγωνία στα ύψη και η νίκη κρίθηκε τελικά στι καθυστερήσει. Η Μινοϊκή προηγήθηκε στο 14ο λεπτό με τον Στακάκη, όμω οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να σοφαρίσουν 38 με απευθεία εκτέλεση φάλου του τα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου έκρυβαν πολλέ συγκινήσει. Ο Χιώτης με ορσούτα έκανε την πρώτη ανατροπή για τρομοχό με ένα-δύο. Όμω οι υπεδούχοι απάντησαν στο αμέσω επόμενο λεπτό με τον Στακάκη να σημειώνει το δεύτερο προσωπικό του τέρμα. Δευτερόλεπτα πριν οι δύο ομάδε πάνε στα αποδητήρια την Ανάπαυλα, ο Βαρδάκη με κεφαλιά έδωσε εκ νέου το προβάδισμα στην ομάδα Ντόνι Λεκάκη με 2-3. Στο ίδιο μοτίβο κύλησε για το δεύτερο ημίχρονο. Η Μινοϊκή κατάφερε να βρει γκολ ισοφάρισης το 71ο λεπτό. Ο Τόνος τανοστακακης εγινε αυτή τη φορά δημιουργός και ο Κουργιαβούρης πέτυχε το 3-3. Ο Μοχός όμως δεν είχε πει ακόμη την τελευταία του λέξη και με γκολ του Σιμινικάκη στην εκπονή της αναμέτρησης πήρε τελικά το διπλό με το εντυπωσιακό 3-4. Νομίζω ότι η ομάδα είναι... Σαφώς από πέρσι, έχουμε πολύ έχουμε μεγαλύτερη ποιότητα. Ε, σίγουρα χρειαζόμαστε χρόνο στην αρχή για να βρούμε τα πατήματά μα, γιατί έχουμε πολλού καινούριου παίχτε. Η ομάδα δείχνει καλό πρόσωπο. Έχουμε κάνει δεύτερη και απέναντι ενό πάρα πολύ καλό αντιπάλου και βλέπουμε το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία. Σίγουρα το πρωτάθλημα προτα... το του φετινού δεν θα έχει καμία σχέση με το περσινό. Νομίζω ότι θα είναι υπόθεση πολλών ομάδων και όχι δύο και όλα τα παιχνίδια θα είναι δύσκολα.